ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές που θα παρουσιάσουν το βιβλίο των Red Marks, με τη σειρά που θα μιλήσουν τον Παναγιώτη Μαυροϊδή από το πριν, τον Γιάννη τον Μιλιό από τις θέσεις και τον Αντώνη τον Ταβανέλο από την Εργατική Αριστερά. Και να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτού του βιβλίου, αυτούς που αποφάσισαν την έκδοσή του, αυτούς που, που το έστησαν και το επιμελήθηκαν και προφανώς τους συγγραφείς. Είμαστε 100 χρόνια μετά από το 1922 και αν παρακολουθήσει κανείς τις εκδόσεις όλης της χρονιάς, αυτές είναι πολλές για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπως λέμε εμείς και όπως αποδεικνύει το βιβλίο. Και αυτή η έκθεση βιβλίου αφιερωμένη στα 100 χρόνια. Εμείς ως Red Marks είμαστε σίγουροι και υπερήφανοι για μια σειρά εκδόσεις μας, όμως για αυτήν θεωρούμε ότι έχει μια μεγάλη σημασία. Η μεγάλη τη σημασία είναι ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην επικαιρότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ο εκπρόσωπος της αστικής τάξης στην Ελλάδα, ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη ΔΕΘ με το 1922, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει βγάλει ένα πολύ μεγάλο μάθημα και αυτό είναι το μάθημα της υπεροπλίας, της προετοιμασίας απέναντι στον εχθρό, στον προαιώνιο εχθρό, το τουρκικό κράτος. Το λέω αυτό γιατί σε αυτό το βιβλίο εδώ εξηγείται πολύ καλά πώς φτάσαμε από τη μεγάλη ιδέα, την Ελλάδα των δύο λυπήρων και των πέντε θαλασσών, στην απόλυτη καταστροφή, για την οποία ευθύνονται όχι μόνο οι εμπεριαλιστικές δυνάμεις, αλλά και η δικιά μας άρχουσα τάξη και οι επεκτατισμοί της και τα σχέδιά της για την περιοχή. Έτσι λοιπόν, σε μια περίοδο που οξύνεται ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός, που οξύνεται σε μια περίοδο που οξύνεται ο υπεριαλιστικός ανταγωνισμός, όταν έχουμε τον πόλεμο δια αντιπροσώπων στην Ουκρανία μετά από την εισβολή της Ρωσίας εκεί, όταν ετοιμάζονται και άλλες μεγάλες ιδέες όπως αυτές των ΝΑΟΣ, που συνοδεύονται και από τεράστια κονδύλια εξοπλιστικά, αφέμαξη για τα κοινωνικά δικαιώματα και για το κοινωνικό κράτος, θεωρούμε αυτό το βιβλίο μεγάλη συμβολή. Και είναι μεγάλη συμβολή κυρίως για τους νεότερους και τις νεότερες αγωνιστές και αγωνίστερες που μπαίνουν στη μάχη και που χρειάζονται εφόδια για να ανταποκριθούν σε αυτά τα διλήμματα, που χρειάζονται εφόδια για να αναπτύξουν ένα πραγματικά αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό, διεθνιστικό, ταξικό κίνημα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στους ομιλητές, θεωρώντας ότι και αυτοί θα συμβάλλουν στην ανάδειξη συμπερασμάτων και μαθημάτων. Μία τελευταία παρατήρηση, αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει άθρα που γράφτηκαν κατά καιρού στην Εργατική Αριστερά. Περιλαμβάνει ένα πολύτιμο κείμενο, το κείμενο του Παντελή Πουλιόπουλου για τους παλαιούς πολεμιστές και τα θύματα του πολέμου. Είναι ένα δείγμα του απόλυτα ταξικού, διεθνιστικού και μαρξιστικού τρόπου ανάλυσης της συγκυρίας που παρά τις διαφορές της μοιάζει πολύ με τη σημερινή. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Ευχαριστήσω για την πρόσκληση τους διηγανητές.
και να ευχηθώ από τη μεριά μου και από το πριν και από το τετράδιο επαρξισμού καλή επιτυχία στις εκδοτικές αλλά και στις πολιτικές προσπάθειες που κάνει. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να τεθεί σχετικά με το θέμα μας και με αφορμή το χρήσιμο αυτό βιβλίο είναι το ιστορικό πλαίσιο εντός το οποίο εξελίχθηκε η Μεγασιατική Εκστρατεία και μετέπειτα η καταστροφή. Η απάντηση σε αυτό έχει να μας πει πολλά και για το χαρακτήρα εκείνου του πολέμου. Στην αστική ιστοριογραφία, σε ό,τι αφορά τη μελέτη του ιστορικού πλαισίου μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων όπως αυτό, αυτό ήταν ένα τεράστιο γεγονός για την ελληνική κοινωνία από κάθε άποψη, είναι συνηθισμένο να επικεντρώνεται προσοχή στο ρόλο των προσώπων, των ηγετών ή ευρύτερα στις πολιτικές επιλογές αυτών ή των άλλων υποκειμένων, των κυβερνήσεων, των κρατών, συνασπισμών κρατών κ.ο.κ. Αντίθετα, υποβαθμίζεται η σημασία του οικονομικο-κοινωνικού πλαισίου, εξαφανίζονται οι επιδιώξεις των κοινωνικών τάξεων και των στρωμάτων, ενώ σχεδόν πάντα απουσιάζουν οι λαοί και η δράση τους. Βλέποντας ωστόσο τα πράγματα με άλλα εργαλεία, με μαρξιστική οπτική, αλλά αν θέλετε και με την απόσταση των 100 χρόνων, προκύπτει σαφώς κατά τη γνώμη μου ότι οι αποφάσεις και αντιπαραθέσεις περί της επικρισιατικής εκστρατείας ή φαινόμενα όπως ο εθνικός διχασμός αντανακλούσαν βαθύτερες κοινωνικές εξελίξεις και ταξικά συμφέροντα τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και στο δευτεί παράγοντα που είχε φυσικά και τότε όπως και τώρα ενεργό ρόλο στην περιοχή. Οι σημερινοί επίσημοι εορτασμοί της επετείου στη χώρα μας απέχουν από το να φιλοξενούν ουσιαστικά αυτή τη συζήτηση για το ιστορικό πλαίσιο και αυτό βέβαια είναι λογικό, δεν θα το περιμέναμε από τη σημερινή κυβέρνηση ή άλλες αστικές κυβερνήσεις. Ας δώσουμε όμως το λόγο σε κάποιον όχι αριστερό ούτε μαρξιστή, αλλά στον φωτισμένο ακροδεξιό, θα θυμούνται οι παλιότεροι, κάποτε υπουργό εξωτερικών της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στον Ευάγγελο Αβέροφ. Ο Ευάγγελος Αβέροφ λοιπόν το 1957 από το επίσημο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απαντώντας στον Τούρκο συναδελφό του που είχε χαρακτηρίσει τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 1919-1922 ως κατακτητικό πόλεμο από την πλευρά της Ελλάδας δήλωνε ο Αβέροφ. Ο πόλεμος αυτός έγινε διότι προσεκλήθημεν όπως συμμετάσχομεν εις αυτόν υπό της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας εοποίε δυνάμει της συνθήκης των Σευρών εισέβαλαν στην Μικράν Ασίαν και εκάλεσαν την Ελλάδα να καταλάβει την ακτή την οποία όντως κατέλαβαν. Πρέπει να γνωρίσουμε, έλεγε ο Αβέροφ ξαναλέω, ότι η Τουρκία απάντησε με μίαν υπερηφάνεια και μίαν γενναιότητα η οποία της έδωσε την εθνική της ανεξαρτησία. Αλλά πρέπει να υπάρξει προσοχή προτού αναφερθεί αυτός ο πόλεμος ως πόλεμος ελληνικής κατακτήσεως ή το πόλεμος συμμαχικής κατακτήσεως στην οποία η Ελλάς εκλήθη να λάβει μέρος, αλλά βεβαίως δεν είναι το ελληνικός πόλεμος, λέει ο Αβέροφ. Λέγονται πολλές αλήθειες εδώ από τον Αβέροφ, αν και όχι όλες. Η δήλωση αυτή δεν είχε βέβαια καμία σχέση με τη ρητορική της τότε βενιζελικής ή μετέπειτα βασιλικής κυβέρνησης. Οι κυβερνήσεις αυτές δικαιολογούσαν τη σφαγή των φαντάρων και των λαών στις δύο χώρες και την καταστροφή που επέφερε ως εθνική προσπάθεια για την απελευθέρωση των εθνικών αδελφών ή ως εφαρμογή συμφωνίας με τις μεγάλες δυνάμεις για την ένωση της Μικράς Ασίας με την Ελλάδα. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχε ένα νέο πλαίσιο για τις γενικύτερες υπεριαλιστικές δυνάμεις εντός του οποίου εξορμούσαν από κοινού αλλά και σε μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους, έτσι γίνεται πάντα, στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και της Μέσης Ανατολής. Λέξεις όπως Δαρδανέλια, Σουέζ, Μοσούλη, Κάφκασος και φυσικά πετρέλαιο και θαλάσσιες επικοινωνίες ήταν οι πιο συνηθισμένες λέξεις που ακούγονταν στις διπλωματικές συναντήσεις της εποχής. Η ταχύτατη εισαγωγή του πετρελαίου ως ενεργειακή ύλη στη βιομηχανία, στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές και αλλού δημιουργούσε τότε νέα δεδομένα. Ο έλεγχος των νέων κοιτασμάτων στη Μέση Ανατολή και τον Κάφκασο ήταν ζήτημα πρώτης γραμμής. Η μυστική συμφωνία Sykes-Picot ήταν ένα πρώτο βήμα για να προσδιοριστούν οι αγγλογαλλικές σφαίρες επιρροής στα εδάφη της υποκατάρρευσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την ίδια στιγμή όμως είχαμε εξελίξει και στο πολιτικό στερέωμα και αλλαγές με μεγάλη σημασία. Από τη μία μεριά την νίκη της Ρωσικής Εργατικής Επανάστασης και από την άλλη το κύμα των αντιεπικιακών εξεγέρσεων στη δεκαετία 19-20 από την Κίνα ως το Σουδάν και από την Περσία ως τον Εφράτη.
ο έλεγχος αυτών των εξεγέρσεων σε μια κατεύθυνση αντικατάστασης της αποικιοκρατίας, με μια νέα μορφή σύνδεσης των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών με τις αναδυόμενες αστικές τάξεις και η αποτροπή επομένως της πιθανότητας για σύνδεση αυτών των εξεγέρσεων με το κύμα των εργατικών σοσιαλιστικών επαναστάσεων, αποτέλεσε το δεύτερο σημαντικό παράγοντα που πυροδότησε πληθώρα γεγονότων, μεταξύ των οποίων η εκστρατεία στην Ουκρανία και ο λιγοντουρκικός πόλεμος με συμμετοχή της Ελλάδας και στα δύο φυσικά. Έγραφε τότε ο επιτελάρχης του Γάλλου στρατηγού Φρανσέ Ντεσπερέ. Ο Ντεσπερέ ήταν ο επιτελάρχης που κατέλαβε και την Ανατολική Θράκη, φτάνοντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό των συμμαχικών και των ελληνικών δυνάμεων μαζί. Έγραφε λοιπόν αυτός. Και αν οι Μπολσεβίκοι επετύχανο να πραγματώσωση την υποδούλωση της Ευρώπης, να ανάψω στην επανάσταση σε όλο τον κόσμο, να ανατρέψω στην όλα στις κυβερνήσεις, να εξαλείψω στην όλα τα σύνορα, ουδε μία αμφιβολία ότι η γενική αυτή ανατροπή θα κατέληγε τελικώς εις το να εκμηδενήσει όλους τους καρπούς της δίκης των συμμάχων της Αντάντ, στον πόλεμο νοούσε. Και αν ακόμη το εξωτερικό τούτο πρόγραμμα των Μενσεβίκων απετύχανε, το εσωτερικό αυτόν πρόγραμμα κοινωνικών και πολιτικών, αυτό και μόνο θα έπρεπε να τρομάξει τις κυβερνήσεις της συνεννοήσεως. Οι τρεις αυτές πλευρές, συνοψίζω, δηλαδή της αναδιανομής της Λίας στην περιοχή, την επαύρη του πρώτου πολέμου, της ανακοπής των αντεπικιακών εξεγέρσεων και συνακόλουθα του ελέγχου του κεμαλικού εθνικισμού, που ήταν πλευρά αυτών, καθώς και της κατάπτυξης της Ρωσικής Εργατικής Επανάστασης, συναντήθηκαν με έναν πρωτότυπο τρόπο στην περίπτωση της Ελλάδας για να συνθέσουν εν τέλει το δράμα της. Τυπικά, η αποστολή των ελληνικών στρατευμάτων το Μάιο του 19 στη Σμύρνη ήταν απόφαση του Συμβουλίου των Συμμάχων που ανακοινώθηκε στο Βενιζέλο, όπως λέει ο ίδιος, με το πρόσχημα της αποκατάστασης της τάξης στην Τουρκία, που βρισκόταν υπό συμμαχική κατοχή, χωρίς να υπάρχει καμία ρητή πρόνοια περί καταχώρησης της Σμύρνης στην Ελλάδα. Ο Χάρολντ Νίκολσον, στέλεχος του Φόρων Ινέφης, το Δεκέμβρη του 20 σε μνημόνια προς τον Υπουργό του, μεταξύ των άλλων, έλεγε: «Ο λόγος που μας έσπρωξε στην υποστήριξη της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο δεν ήταν συναισθηματική παρόρμηση, αλλά φυσική έκφραση της παραδοσιακής μας πολιτικής που συνίστατο στην προστασία των Ινδιών και της διόρυγας του Σουέζ. Για έναν ολόκληρο αιώνα υποστηρίξαμε την Τουρκία, θεωρώντας την ως την πρώτη γραμμή άμυνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως αποδείχθηκε αναξιόπιστο σύμμαχος και έτσι περάσαμε στη δεύτερη γραμμή. Όμως αποδείχθηκε από τη γεωγραφική άποψη, συνεχίζει, η θέση της Ελλάδας είναι μοναδική για τις επιδιώξεις μας. Πολιτικά η χώρα αυτή ήταν αρκετά ισχυρή σε μια περίοδο ειρήνης, ώστε να μην μας δημιουργεί θέμα δαπανών και αρκετά αδύναμη σε περίπτωση πολέμου, ώστε να είναι μονίμως υποτελή σε εμάς». Υπάρχουν κάποιες ανατριχιαστικές ομοιότητες με τη σημερινή εποχή, αλλά αυτό ας το αφήσουμε στη συζήτηση αν έχουμε χρόνο. Ο Βενιζέλος στο εσωτερικό, παρόλα αυτά που αποτελούν και συνιστούν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το ιστορικό πλαίσιο και τις επίσημες δηλώσεις, στο εσωτερικό νοηματοδοτεί διαφορετικά τα γεγονότα. Έτσι τηλεγραφεί προς την κυβέρνησή του ως εξής: «Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει την Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη. Οι ομογενείς εννοούσιν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη, διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων το Συνέδριο είναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης μετά της Ελλάδας». Παραμύθια δηλαδή. Ένα χρόνο μετά την απόφαση του στρατού στη Σμύρνη με τη συνθήκη των Σευρών να αποτυπώνει οριστικά τους όρους των συμμάχων προς την Τουρκία, πλήρης διάλυση της Τουρκίας, η Ελλάδα κλήθηκε μόνη της να επιβάλλει τις συνθήκες στους ηττημένους. Αυτό φυσικά δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί απλώς με τη συνέχιση της παρουσίας του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Χρειαζόταν, και αυτό είναι λογικό από στρατιωτική άποψη, παράλογο από την άποψη της ουσίας, η πλήρης εξολόθρευση του τουρκικού στρατού, την αναδιοργάνωση του οποίου είχε αναλάβει ο Μουσταφά Κεμάλ, σε πλήρη διάσταση με τον Σουλτάνο, που είχε παραδοθεί φυσικά στους συμμάχους για να σώσει το θρόνο του. Απαιτούταν η ολοκληρωτική κατάληψη της Τουρκίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που από στρατιωτική άποψη τότε πολλοί στρατιωτικοί δεξιοί στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο Μεταξάς, θεωρούσαν ανέφικτο και τυχοδιοκτικό ολόκληρο το εγχείρημα και προεξοφλούσαν ότι θα καταλήξει σε ήττα. Αν και είναι ιστορικά επιβεβαιωμένη ωστόσο η διάσταση του ρόλου των μεγάλων δυνάμεων στην ενθάρρυνση της μικρασιατικής εκστρατείας, ήταν πολύ σημαντικός ο παράγοντας, ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας ήταν και η ανάδυση των αστικών τάξεων σε Ελλάδα και Τουρκία και ειδικότερα η φιλοδοξία των ανερχόμενων τμήματων της αστικής τάξης της Ελλάδας για μια συντριπτική νίκη σε βάρος της δεύτερης. Σε μια ιστορική στιγμή που εμφανιζόταν ως ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας. Ο ελληνικός καπιταλισμός αναπτυσσόταν σε μια Ελλάδα περίπου 5 εκατομμυρίων,
τη στιγμή που σε τρεις διαφορετικές ζώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όχι απλώς ζούσαν άλλα 2,5 εκατομμύρια ελληνικού πληθυσμού, αλλά επιπλέον οι αστικές τάξεις σε αυτές τις ζώνες ήταν συντριπτικά ελληνικοί και σε μικρότερο βαθμό αρμένικοι και εβραϊκοί και με μεγάλους οικονομικούς δεσμούς με το ελληνικό κράτος. Σε αντίθεση με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η άρχουσα τουρκογενής μουσουλμανική τάξη στελεχώνει το στρατό και τη δημόσια διοίκηση, ενώ τα ευρύτερα στρώματα του μουσουλμανικού πληθυσμού ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που υπηρετούν ως κατώτερο προσωπικό Έλληνες προύχοντες. Σε αυτό το πλαίσιο, η παράλληλη ανάδυση της τουρκικής αστικής τάξης, διαδικασία που εξέφρασε και επιτάχυνε το κεμαλικό κίνημα, είναι εξ ορισμού σε σφοδρή αντιπαλότητα με τα ελληνικά αστικά στρώματα στη Μικρά Ασία. Για αυτήν, για την τουρκική αστική τάξη δηλαδή, δεν είναι ζήτημα απλώς εθνικής υπόστασης, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου ως τάξης. Στη βάση της διατυπωμένης θεωρίας του Ανδρέα Ζαΐμι, τότε Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία γιγαντώνεται εκείνη την περίοδο, ότι η Αθήνα, ο Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη είναι οι άξονες της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η αγκυτρωτική ιδεολογία σε σχέση με την Τουρκία θα ανανεωθεί πλήρως προς όφελος ενός επεκτατικού εθνικισμού. Στη νέα συλλογιστική που αναπτύσσεται, νέα κεφαλοκρατικά στρώματα στην Ελλάδα, που συνδέονται δυναμικά, δοκιμάζουν να βηματίσουν σε συνεργασία με τις αστικές τάξεις της Ευρώπης, έστω και από επισφαλείς θέσεις ουραγού, αλλά σε κάθε περίπτωση καταργώντας και βγαίνοντας από τα όρια του παλαιού ελληνικού κράτους. Βεβαίως όχι όλα τα αστικά στρώματα. Υπήρχε και ο αντιβενιζελικός πόλος, ο οποίος αντιστάθηκε τόσο σφοδρά στην έναρξη της Μπεκαστατικής Εκστρατείας το Μάιο του 19, όσο πεισματικά τη συνέχισε και κορύφωσε ο ίδιος πόλος ως την καταστροφή όταν κέρδισε τις εκλογές τον Νοέμβρη του 20. Η μικρή και έντιμη Ελλάς, σε αντίθεση με τη Μικρασιατική Εκστρατεία, που αποτελούσε και το σύνθημα του αντιβενιζελικού στρατοπέδου, δεν αποτελούσε ωστόσο πραγματικά άρνηση της μεγάλης ιδέας, αντανακλούσε το φόβο μήπως αποδυναμωθούν και συρρυκνωθούν τα παλιά τζάκια σε μια νέα ευρεία αρένα οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας με την ανάδυση της μοντέρνας μεγάλης βιομηχανίας στην παλιά Ελλάδα, τη συμμετοχή ανώτερων από πολλές απόψεις ελληνικών αστικών στρωμάτων της Μικράς Ασίας, αλλά και τον ενισχυμένο ρόλο των ευρωπαϊκών κεφαλαίων που θα έδιναν αναφίβολα το ρυθμό στη νέα διευρυμένη αρένα. Ο αντιβενιζελισμός λοιπόν από αυτή την άποψη ήταν σαφώς φωνή από το παρελθόν παρά την ηχηρότητά του. Αυτό επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά με την αδυναμία οποιοδήποτε τροποποίηση της πολιτικής Βενιζέλου μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοέμβρη. Η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών από τις νεοτουρκικές αγριότητες και η λύτρωση του αδούλωτου ελληνισμού, κλασική ρητορική των τότε ελληνικών κυβερνήσεων, προσέφεραν οπωσδήποτε νομιμοποιητική βάση για τον πολεμικό του χωριοπτισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσαν το βασικό κινητήρα της εκστρατείας. Η διεξαγωγή των πολέμων, ειδικά εκείνης της εποχής, με το χαμηλό επίπεδο τεχνολογικών μέσων, προϋπόθεται μάχες σώμα με σώμα, δηλαδή ολόψυχη συμμετοχή τόσο των επιστρατευμένων αλλά και τη στήριξη από το λαϊκό παράγοντα στα μετόπιστε. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδιαίτερη ισχύ της εθνικιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα αποτέλεσε αναμφίβολα βασικό παράγοντα που οθούσε προς τον τυχοδιοκτισμό της Μικράς Ασίας. Αλλάζω λίγο θέμα. Το νεαρό ΣΕΚΕ, μετέπειτα ΚΚΕ, ήταν η μοναδική δύναμη που στάθηκε ενάντια στον πόλεμο. Η στάση αυτή δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε ομόθυμη, ούτε χωρίς αντιφάσεις, ούτε χωρίς συνέπειες. Στην Ελλάδα υπήρχαν πολλές ιδιαίτερες περιπτώσεις και πρόσθετες δυσκολίες των πραγμάτων έθεταν προβλήματα στο νεαρό κόμμα. Δεν υπήρχε σοσιαλδημοκρατικό μαρξιστικό ρεύμα αξιόλογης αναφοράς, όπως συνέβαινε στην Ευρώπη, στη Ρωσία αλλά και στη γειτονική Βουλγαρία, ακόμη και τη Σερβία, ούτε το προηγούμενο ανάλογης συζήτησης για τη στάση απέναντι σε έναν πόλεμο. Επίσης, τα πρώτα βήματα του σοσιαλιστικού κομμουνιστικού ρεύματος στην Ελλάδα λάβαναν χώρα σε αλληλεπίδραση με τη διαμόρφωση ενός ρευστού πολύπλοκου σκηνικού στην ευρύτερη Βαλκανική, όπου κυριαρχούσε το ερώτημα γύρω από το εθνικό ζήτημα, συνυφασμένο αναγκαστικά με το ερώτημα του μέλλοντος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και πάνω σε αυτό το ζήτημα υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις. Τέλος, το ΣΕΚΕ έπρεπε να βρει το δρόμο του σε συνθήκες όπου κινδύνευε να βρεθεί είτε στο στρατόπεδο του μοναρχισμού στο όνομα της αντίθεσης στον πόλεμο, την περίοδο που η μοναρχική ήταν άντια στον πόλεμο, είτε στο στρατόπεδο των φιλελευθέρων του Βενιζέλου στο όνομα του δικαίου των αγώνων της εθνικής απελευθέρωσης. Και όπως ξέρουμε καλά, συνέβησαν περιστασιακά και τα δύο. Το ΣΕΚΕ, όταν ολοκλήρωσε τρόπον την αντιπολεμική του στάση, κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον,
διεξαγωγή γενικής πολιτικής αντιπολεμικής καμπάνιας με μαζικούς όρους. Δεύτερον, ειδική προσπάθεια ανάπτυξης εργατικών αγώνων στα μετόπιστα μέχρι τον πόλεμο αλλά και την ακρίβεια. Και τρίτον, κλιμάκωσε τις αντιπολεμικές δράσεις μέσα στους στρατώνες στα πολεμικά μέτωπα της Μικράς Ασίας. Σε σχέση με τις κατευθύνσεις της νεοσύστατης κομμουνιστικής διεθνούς, όχι απλώς για άρνηση του πολέμου και εναντίωση στην υπόκληση στο ζήτημα της άμυνας της πατρίδας, αλλά και για μετατροπή του πολέμου σε φίλιο ταξικό πόλεμο με προοπτική την προλεταριακή επανάσταση, η τοποθέτηση του ΣΕΚΙ απέναντι στην Μακεδονική Εκστρατεία θα έλεγε κανένας ότι ήταν σχετικά μετριοπαθής. Το κόμμα περιορίστηκε στην αντιπολεμική προπαγάνδα και στην ανάπτυξη εργατικών αγώνων για τα οικονομικά κυρίως προβλήματα στα μετώπισε, δεν στήριξε την πολεμική προσπάθεια των αστικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα, την αντιμάχθηκε φανερά, αλλά δεν έθεσε ως στόχο την ήττα της, παρά τις μετέπειτα δηλώσεις του Ζαχαριάδου περί τούτου. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί είναι ότι αυτή η αντιπολεμική τοποθέτηση κάθε άλλο παρά απομόνωσε το ΣΕΚΕ. Αντίθετα, το ΣΕΚΕ ενισχύθηκε με τη στάση του ενάντια στην πολεμική εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Ήταν η γενέθλια πράξη μετάβασης από τον ριζοσπαστικό σοσιαλισμό στον εργατικό διευθυντικό κομμουνισμό. Επιπρόσθετη απόδειξη αποτελεί και η μαζική τελικά επίκληση του ΚΚΕ, ακόμη και μάλιστα περισσότερο στον προσφυγικό πληθυσμό, μετά από μεγάλη διαπάλη με τον βενιζελισμό, στο φόντο βέβαια και τις μεγάλες δυστυχίες που είχαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά τον ξεριζωμό τους, τον ρατσισμό εναντίον τους κλπ. Σήμερα, τίνω, όταν τίθεται το ερώτημα ποια η στάση των κομμουνιστών στον πόλεμο, αρχίζουν αμέσως οι θετικές ή αρνητικές αναφορές στα γράμματα του Ζαχαριάδη για τον πόλεμο του 40 και 41. Αυτό είναι δίκαιο σε έναν βαθμό, διότι πράγματι πρόκειται για μια μεγάλη ιστορική στιγμή για την ελληνική ιστορία και την αριστερά. Όμως έχει σχετικά υποβαθμιστεί, έχει πολύ υποβαθμιστεί η συζήτηση και η εμπειρία από τη στάση του ΣΕΚΕ το 19-22. Ασφαλώς τόσο ιστορικές περίοδοι του 19-22 όσο και του 40-41 έχουν διαφορές από τη σημερινή. Από πολλές απόψεις όμως βρισκόμαστε πιο κοντά κατά τη γνώμη μου σε μια νέα εκδοχή Μεσοπολέμου, με ακόμη πιο δραματικά διλήμματα και προκλήσεις, ενώ και η όξυνση του άδικου και αντιδραστικού και από τις δύο πλευρές ανταγωνισμού των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας θέτει στην ημερήσια διάταξη σοβαρά ζητήματα για την κομμουνιστική αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση απέναντι στο ενδεχόμενο ενός πολέμου, δυστυχώς πολύ βάσιμο, καθορίζεται από το χαρακτήρα του. Η δε κλιμάκωση της πρακτικής εναντίον του, με την αναγκαία τακτική που πρέπει να υπάρχει, την κλιμάκωση των συστημάτων, από την ανάγκη επικοινωνίας με τα αισθήματα των μαζών, αλλά τελικά και από την ανάγκη συμβολής στην κομμουνιστική διεθνιστική στρατηγική. Η εκτίμηση του χαρακτήρα του ανταγωνισμού ή και ενός πολέμου δεν κρίνεται κυρίως από το ποιος είναι επιτιθέμενος και ποιος αμυνόμενος στην αρχή ή στη συνέχεια. Αυτό είναι μια στρατιωτική λογική. Άρα και η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο σύνθημα υπεράσπιση των συνόρων, αλλά μετά σταματάμε. Αν ο πόλεμος θεωρηθεί αμυντικός και δίκαιος, και αυτό κρίνεται πριν ξεσπάσει, τότε όλοι θα είναι έτοιμοι να σκοτωθούν και να σκοτώσουν όχι απλά για τα σπίτια τους και τη γη τους, αλλά ακόμα και για μια κατοίκητη βραχονισίδα. Αν αντίθετα ο πόλεμος αποκαλύπτεται ως άδικος και επιθετικός, τότε είναι τόσο εφικτή όσο και αναγκαία αποτροπή του από το εργατικό κίνημα ή ακόμα και ανατροπή της κυβέρνησης αλλά και του αστικού συστήματος συνολικά που το διεξάγει. Σήμερα, με εναλλαγές, Ελλάδα και Τουρκία συναγωνίζονται σε επιθετική ρητορική και φυσικά σε δυσβάστακτους πολεμικούς εξοπλισμούς. Το ζήτημα της στάσης απέναντι σε αυτόν τον ανταγωνισμό αποτελεί κατά τη γνώμη μου λιδία λίθος για την επαναστατική αριστερά. Είτε στην ουρά της αστικής τάξης με την υιοθέτηση του μονόπλευρου δόγματος «Η Τουρκία μόνο επιτίθεται ενώ η Ελλάδα απλά αμήνεται» και της ρητορικής των κυριαρχικών δικαιωμάτων ακόμη και στις διεθνείς θάλασσες με τις εξορίξεις στις ΑΟΣ, είτε από την πλευρά των συμφερόντων και των δύο λαών για ειρήνη, δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική απελευθέρωση, απαιτώντας άμεσα ακύρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αποφασιστική μείωση των πολεμικών δαπανών που ψευδεπίγραφα ονομάζονται αμυντικές, έξοδο από το ΝΑΤΟ και άρνηση οποιασδήποτε αλλαγή συνόρων, είτε χερσαίων είτε θαλάσσιων. Ευχαριστώ πολύ. Μας έβαλε και μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, έκανε και τη σύνδεση με το σήμερα. Συνεχίζει ο Γιάννης Ομιλιός. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε, στο βιβλίο λοιπόν που θα παρουσιάσουμε σήμερα διατυπώνονται δύο θέσεις που για μένα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτον, το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός στρατός δεν πολέμησε για να απελευθερώσει εδάφη και πληθυσμούς, πολέμησε για να κατακτήσει
εδάφηκε πληθυσμούς που θεωρούσε απαραίτητους για να αναδειχθεί ο ελληνικός καπιταλισμός σε πρωτεύουσα δύναμη στην περιοχή. Δεύτερη θέση, πάλι από το βιβλίο απόσπασμα, το κόστος πλήρωσε με τεράστιες απώλειες ο απλός κόσμος που υποχρεώθηκε να ζήσει μια δεκαετία σκληρότατων πολεμικών συγκρούσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στις δύο αυτές θέσεις θέλω να επικεντρώσω την συζήτηση της, την τοποθέτησή μου. Πρώτα να πούμε μερικά πράγματα για τη μεγάλη ιδέα, άλλωστε ο τίτλος του βιβλίου είναι «Από τη μεγάλη ιδέα στην καταστροφή». Λοιπόν, τη μικρασιατική καταστροφή στήριξε ιδεολογικά η κυρίαρχη ιδεολογία της εθνικής ολοκλήρωσης, που είχε κωδικοποιηθεί σχεδόν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως η μεγάλη ιδέα. Δεν ήταν κάτι του 20ου αιώνα, ήταν κάτι από, από την πρώτη δεκαετία του ελληνικού κράτους. Όπως είναι γνωστό, η κυρίαρχη ιδεολογία ενοποιεί μια διχασμένη από αντιτιθέμενα ταξικά συμφέροντα κοινωνία. Διαμεσολαβεί, αμβλύνει και εγγράφει στο εσωτερικό του κράτους με τη μορφή του εθνικού συμφέροντος, τις ταξικές αντιθέσεις των εκμεταλλευτών και των υποκείμενων στην εκμετάλλευση, των εξουσιαστών και των εξουσιαζόμενων, των κυβερνώντων και των κυβερνόμενων. Μέχρι το 1922 αυτό το εθνικό συμφέρον, η εθνική στρατηγική στην οποία συνέκλυναν όλα τα αστικά πολιτικά κόμματα του πρώτου αιώνα του ελληνικού κράτους, δεν ήταν παρά η επέκταση των συνόρων, η μεγάλη ιδέα. Ο κοινός τόπος και πόθος του έθνους, όπως λεγόταν. Ως κυρίαρχη ιδεολογία, η μεγάλη ιδέα εμφανιζόταν σαν προοπτική απελευθέρωση σκλαβωμένων Ελλήνων και ως εκπολιτισμός της Ανατολής και προσέδαινε τις λαϊκές τάξεις στις κυρίαρχες αστικές πολιτικές. Αυτή η επεκτατική στρατηγική του ελληνικού κράτους κατά τον πρώτο αιώνα της ύπαρξής του αντλούσε επιχειρήματα από την ηγετική θέση του ελληνικού κεφαλαίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πέραν αυτής στην μεσημβρινή Ρωσία, σημερινή Ουκρανία κλπ. Στα μέσα του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία έλεγχε περισσότερες από τις μισές θαλάσσιες μεταφορές από και προς τα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κτλ. Στο Δούναβι η ελληνική σημαία ήταν η δεύτερη μετά τη Βρετανική. Στην Κρυμαία και στα λιμάνια της Αζωφικής θάλασσας κατήχε ο ελληνικός εμπορικός στόλος την πρώτη θέση. Την ίδια περίοδο, στα μέσα του 19ου αιώνα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Έλληνες καπιταλιστές έλεγχαν περίπου το 50% της βιομηχανικής παραγωγής ολόκληρης της αυτοκρατορίας και όχι μόνο των περιοχών όπου ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο και περισσότερο από το 50% του συνολικού Οθωμανικού εξωτερικού εμπορίου. Μιλάμε λοιπόν για μια μεγάλη αστική τάξη και όχι για μια ψωροκόστενα ή κάτι τέτοιο. Στρατηγικός στόχος της μεγάλης ιδέας ήταν αρχικά η κατάληψη ολόκληρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ολόκληρης. Όπως σημειώνει ο ιστορικός Χ.Ε. Δασκαλάκης το 1934, το ελληνικό κράτος απόσπασμα με κέντρον την Κωνσταντινούπολη θα περιελάμβανε απάσταστας υποορθοδόξων κατοικουμένας τέως Βυζαντινάς και ήττα τουρκικάς επαρχίας, από του Δουνάβεως μέχρι του Λιβικού Πελάγους και από του Ιωνίου και του Αδρία μέχρι των παραλίων της Συρίας και του Ευξήνου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν έγινε φανερή η παρουσία και ισχύς του βουλγαρικού και άλλων βαλκανικών εθνικισμών, οι οποίοι δεν είχαν αναδυθεί προηγούμενα, αλλά η δυναμική εμφάνισή τους είναι ουσιαστικά μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, που τελείωσε το 1856, η μεγάλη ιδέα τροποποιήθηκε μεν, αλλά δεν άλλαξε χαρακτήρα. Στόχος εξακολουθούσε να είναι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και η εξάπλωση της επικράτειας της Ελλάδας μέχρι τα κεντρικά Βαλκάνια, τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και τη Μικρά Ασία. Χαρακτηριστικά το 1866 οι ελληνικές επεκτατικές αποικιοκρατικές βλέψεις διατυπώθηκαν σε ένα βιβλίο γραμμένο στα γαλλικά από τον καθηγητή Νικόλαο Γιώτα Σαρίπολο,
με τίτλο μεταφρασμένο στα ελληνικά «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας», το οποίο απευθυνόταν στη διεθνή κοινή γνώμη, όπως λέγεται, και στους ευρωπαϊκούς θεσμοφορείς εξουσίας. Ο Σαρίπολος διατυπώνει αρχικά τα κλασικά αποικιοκρατικά επιχειρήματα περί εκπολιτισμού των βαρβάρων. Απόσπασμα. Η Ελλάς ήταν επιφορτισμένη από το Θεό να διεξάγει πόλεμο κατά της ασιατικής βαρβαρότητος και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτισμό, τον οποίον θα μετέδιδε στους λαούς της Ανατολής. Στη συνέχεια θέτει τις εδαφικές διεκδικήσεις. Στα Βαλκάνια στην Ελλάδα θα περιέρχονταν η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία μέχρι το Σκάρδο, δηλαδή ολόκληρη η σημερινή Βόρεια Μακεδονία, και η Θράκη, Δυτική και Ανατολική. Επίσης, τα νησιά του Αρχιπελάγους, όπως επιπλέον όλες οι ακτές της Μικράς Ασίας, μέχρι τα στενά της Κιλικίας και της Συρίας, όπου καταλήγει ο Ταύρος και αρχίζει ο Λίβανος. Τα όρια του ελληνικού κράτους θα περιέκλυναν επιπλέον τη βόρεια ακτή της Μικράς Ασίας μέχρι την Τραπεζούντα, όπου απέληγαν τα τελευταία όρια του ελληνικού έθνους, σε εισαγωγικά, καθώς επίσης τα νησιά της Κύπρου, της Ρόδου και της Κρήτης. Ο εθνικός διχασμός τώρα, ας έρθουμε στον 20ο αιώνα, και η Μικρασιατική Εκστρατεία. Το 1919 λοιπόν, όταν ξεκίνησε η ελληνική υπεριαλιστική επέμβαση στη Μικρά Ασία, η μεγάλη ιδέα είχε υποστεί ένα σημαντικό ρήγμα στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Η εμπειρία των Βαλκανικών πολέμων είχε οδηγήσει την πλειοψηφία του πληθυσμού της παλιάς Ελλάδας σε μια ενεργή στάση εναντίωσης της συνέχισης των πολέμων, εν προκειμένου στη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στάση που οδήγησε τελικά στο λεγόμενο εθνικό διχασμό. Ο εθνικός διχασμός ξεκίνησε βέβαια ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο εθνικών αστικών στρατηγικών. Παρότι δηλαδή αλληλοαποκλείονταν οι δύο πολιτικές στρατηγικές που διατυπώθηκαν την περίοδο 15-17 μετά τις κατακτήσεις των Βαλκανικών πολέμων που είχαν διπλασιάσει τα εδάφη του ελληνικού κράτους, η βενιζελική και η αντιβενιζελική λοιπόν παράταξη στόχευαν και οι δύο στη διατήρηση και την επέκταση της ελληνικής εθνικής επικράτειας, που έμοιαζε να απειλείται από την εξέλιξη του φωνικότερου πολέμου που είχε ποτέ γνωρίσει η περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, και όπου τα χρόνια τα πρώτα 15-16 οι κεντρικές δυνάμεις, η Αυστρία, η Βουλγαρία, επεκτείνονταν προς τον Νότο, είχαν συντρίψει την Σερβία και φαίνονταν ότι κερδίζουν τον πόλεμο. Από όπου προκύπτει και η θέση του Γενικού Επιτελείου ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συνεχίσει πλέον η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση τα επεκτατικά της σχέδια, και ιδίως την κατάληψη της Καλλίπολης από τη θάλασσα που πρότεινε η Αντάντ, όπου το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το ελληνικό, εκτιμούσε ορθώς ότι η Καλλίπολη δεν είναι δυνατόν να καταληφθεί, όπως και δεν καταλήφθηκε, εκεί έγινε ήρωας ο Κεμάλ, και ότι αν ήταν να γίνει κάτι έπρεπε να γίνει μια απόπειρα κατάληψης της Κωνσταντινούπολης σε μια ευνοϊκότερη εποχή, αλλά η Κωνσταντινούπολη είχε παραχωρηθεί από την Αντάντ στον Τζάρο. Όταν θα κατέρε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Τσαρική Ρωσία θα έπαιρνε την Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε και μια παλαιολογίνα που ήταν μέσα στην τσαρική οικογένεια τότε, και υποτίθεται ότι αυτή έφερε και δικαιώματα επί του πρώην Βυζαντινού θρόνου. Η όξυνση λοιπόν της σύγκρουσης ανάμεσα σε αυτές τις δύο αστικές στρατηγικές που είχαν τα ίδια ζητούμενα είχε ως καταλήτη και εξελίχθηκε στη συγκεκριμένη κατάσταση που εξελίχθηκε λόγω της πολιτικής παρέμβασης πλατιών λαϊκών μαζών, που στήριξαν και τη βενιζελική παράταξη από μια μεριά και τη μοναρχική πτέρυγα από την άλλη. Χωρίς αμφιβολία η μοναρχική στρατηγική εξασφάλισε την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των κινητοποιημένων λαϊκών μαζών της παλιάς Ελλάδας, που είχαν ήδη χύσει το αίμα τους στους πολέμους του 1912-13, σε πολλές περιπτώσεις καταλαμβάνοντας περιοχές όπου ο πληθυσμός στη συντριπτική του πλειοψηφία μιλούσε ξένες γλώσσες. Έτσι υποστήριξη προς τη τουρκικά και άλλες γλώσσες των Βαλκανίων.
Έτσι, η υποστήριξη προς τη μοναρχική πολιτική στρατηγική προσέλαβε ένα ανοιχτά αντιπολεμικό περιεχόμενο και χαρακτήρα, χωρίς να ταυτίζεται με το γενικότερο πολιτικό πρόγραμμα ή την ιδεολογία της μοναρχικής παράταξης. Ήταν τελικά αγώνας ενάντια στη μεγάλη ιδέα, ενάντια στην κυρίαρχη επεκτατική στρατηγική του ελληνικού αστισμού από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, που είχε αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα με ραγδαίους ρυθμούς από το 1912. Όπως συνοψίζει το 1930 ο Σεραφείμ Μάξιμος, ένας από τους σημαντικότερους μαξιστές θεωρητικούς του Μεσοπολέμου, απόσπασμα, η σύγκρουση δύο αστικών μερίδων εξελίχθηκε σε σύγκρουση τάξεων, κατά την οποία τα κοινωνικώς καταπιεζόμενα στρώματα σηκώσανε την αντιβενιζελική σημαία ως σύμβολο αγώνος κατά του κεφαλαίου. Κλείνει το απόσπασμα του Μάξιμου. Όταν στη διάρκεια του διχασμού είχαν δημιουργηθεί δύο κυβερνήσεις στη χώρα, η μία στην Αθήνα την οποία στήριζε ο βασιλιάς και η άλλη στη Θεσσαλονίκη υπό το Βενιζέλο, ο στόλος της Αντάντ απέκλεισε τον Νοέμβριο του 16 τα λιμάνια της Παλαιάς Ελλάδας και αποβιβάστηκε στον Πειραιά για να πιέσει την παράδοση της εξουσίας της Αθήνας στο Βενιζέλο, ώστε να εισέλθει η Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της. Η κυβέρνηση της Αθήνας επιχείρησε να έρθει σε ένα συμβιβασμό με την Αντάντ και να παραδώσει ειρηνικά την εξουσία στον Βενιζέλο, μεταξύ άλλων λόγω της βολγαρικής προέλασης από το Ρούπελ στην Καβάλα και πιο κάτω. Όμως, η παρέμβαση των αντιβενιζελικών μαζών στις 18 και 19 ενδεκάτου του 1916 υπήρξε τόσο βίαιη που η προοπτική αυτή ακυρώθηκε προσωρινά. Όπως γράφει και πάλι ο Χ.Ε. Δασκαλάκης, εφωνεύθησαν 35 άνδρες των συμμάχων και τραυματίστησαν 80, φωνευθέντων και 40 περίπου Ελλήνων. Έγινε δηλαδή κανονική μάχη επίστρατων και άλλου κόσμου με το γαλλικό στρατό, κυρίως γαλλικό στρατό που είχε βγει από το στόλο της Αντάντ. Χαρακτηριστικό της υποστήριξης που εξασφάλιζε η αντιπολεμική στάση της αντιβενιζελικής παράταξης είναι και το γεγονός ότι στις εκλογές της 1ης ενδεκάτου 1920 το κόμμα των Φιλελευθέρων συγκέντρωσε 44,1% των ψήφων έναντι 55,9% της αντιβενιζελικής ενώσεως, παρότι οι εκλογές διεξάχθηκαν αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των αποφάσεων της συνθήκης των Σευρών, με τις οποίες είχε δικαιωθεί ιστορικά ο Βενιζέλος και η στρατηγική της Ελλάδας των δύο Υπήρων και πέντε θαλασσών. Από την προέλαση λοιπόν τώρα να δούμε στα βάθη της Ανατολίας τη στρατιωτική συντριβή. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου του 19, υλοποιώντας την απόφαση των Παρισίων πριν τη συνθήκη των Σευρών. Η επίσημη εκδοχή είναι, όπως ήδη ακούσατε, η επιβολή της τάξης και η προστασία των ορθόδοξων πληθυσμών. Υπήρχε ένα θέμα ορθόδοξων πληθυσμών, διότι στους Βαλκανικούς πολέμους φύγανε 300.000 Οθωμανοί από τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Μικρασίας με βίαιη εκδίωξη ελληνικών και άλλων ορθόδοξων πληθυσμών. 105.000 Έλληνες ήρθαν τότε στην Ελλάδα, άλλες 50 εκτοπίστηκαν στα εσωτερικά της Αυτοκρατορίας. Χειρότερα πράγματα γίνανε με τους Αρμενίους. Μετά λοιπόν την απόβαση του ελληνικού στρατού, η οποία απόβαση ήταν βέβαια με επεισόδια, με βία απέναντι στον πληθυσμό της Σμύρνης αμέσως κτλ. Οι πληθυσμοί απέκτησαν το δικαίωμα αυτοί οι Ορθόδοξοι να επιστρέψουν, επομένως πράγματι υπήρχε ένα θέμα τάξη, αλλά αυτό δεν ήταν το κύριο, όπως ήδη ακούσαμε. Το κύριο ήταν, η στρατηγική της Ελλάδας ήταν η κατάληψη της περιοχής, η προσάρτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας και βεβαίως ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου αναπτύχθηκε ένας τρομερά έντονος ελληνοϊταλικός ανταγωνισμός, όχι μόνο για τα Δωδεκάνησα αλλά και για τη Μικρασία, που η δεύτερη φάση του βεβαίως ήταν ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 40. Τον Ιούλιο λοιπόν, τον Αύγουστο του 40, ο ελληνικός στρατός προέλασε καταλαμβάνοντας το Αλασεχίρ, δηλαδή τη Φιλαδέλφια, την Πάνορμο, το Ουσάκ, στα όρια της Ανατολίας, αλλά και την Ανατολική Θράκη, πριν
υπογραφή η συνθήκη των Σεβρών. Πριν υπογραφή. Στις 28 Ιουλίου υπεγράφει η συνθήκη των Σεβρών και παραχωρήθηκε το βιλαέτι της του Αηδηνίου, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή της Μικρασίας, για 5 χρόνια στην Ελλάδα και μετά με απόφαση του τοπικού κοινοβουλίου, ήτανε, υπήρχε η δυνατότητα για οριστική προσάκτηση μετά από 5 χρόνια. Ήτανε στην ευχέρεια των αρχών εκεί της ελληνικής αρμοστίας να αποφασίσει αν θα γίνει με δημοψήφισμα ή με απόφαση του τοπικού κοινοβουλίου. Επιχείρημα λοιπόν για την ελληνική προσάρτηση ήταν η ελληνικότητα των προσαρτώμενων περιοχών. Αλλά αυτό το επιχείρημα είναι τόσο, ήταν τόσο βάσιμο όσο να ισχυριστεί κανείς από τη μεριά της Ρωσίας ότι όλη η Ουκρανία είναι κομμάτι της Ρωσίας. Ήταν τόσο έγκυρο. Και χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι πριν αρχίσουν όλα αυτά, πριν τον εθνικό διχασμό, στις 15 Ιανουαρίου του 2015 ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος ζήτησε τη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Στρατού αν θα μπορούσε η Ελλάδα να μπει στον πόλεμο για να καταλάβει τη Σμύρνη. Και εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου απάντησε ο Ιωάννης Μεταξάς, συνταγματάρχης του 1915 και υπαρχηγός του Επιτελείου, λέγοντας τα εξής. Η Μικρά Ασία έχει μεγάλη πλειονότητα τουρκικού πληθυσμού απέναντι πολύ μειονεκτούντος ελληνικού πληθυσμού. Ούτε ο αλλιούτε εθνολογικός επαισθητός η υπόσταση του ελληνικού βασιλείου. Προσέτει, το ελληνικό κράτος δεν είναι σήμερον προετοιμασμένον δια τη διοίκηση και εκμετάλλευση τη αυτής εκτεταμένης χώρας ως αποικίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αποικία λοιπόν και όχι απελευθέρωση. Και τι αρχιτέκτονας λοιπόν της πολιτικής αυτής, τη συγκυρία, τη δεδομένη ο Βενιζέλος, χάνει τις εκλογές, χωρίς παρά τις προσδοκίες αυτών που τον ψήφισαν, να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί βέβαια η επί 100 χρόνια πάγια πολιτική στρατηγική του ελληνικού κράτους για επέκταση μέχρι τις ακτές του Λιβάνου και τα λοιπά, όπως σας διάβασα πριν, δεν μπορούσε να ανακοπεί. Παρά το μεγάλο ενθουσιασμό που δημιούργησε στην Αθήνα, τουλάχιστον, η ήττα του Βενιζέλου. Είναι γνωστή η ρίση του Χέγκελ, η οποία άρεσε στο Μάρξ, ότι η ίδια ιστορία εμφανίζεται τη μια σαν τραγωδία και την άλλη σαν φάρσα. Όμως ορισμένες φορές η τραγωδία προηγείται της φάρσας. Έναν αιώνα πριν από τη φάρσα των αυτόνομων λαϊκών δημοκρατιών στο έδαφος της Ουκρανίας, και καθώς η στρατιωτική αντίσταση των Τούρκων υπό τον Μουσταφά και Μάλα αυξανόταν τον Ιανουάριο του 1921, τμήμα των ελληνικών πολιτικών και στρατιωτικών ελίτ συνέλαβαν την ιδέα ενός αυτόνομου μικρασιατικού κράτους, διότι δεν μπορούσε να κρατηθεί η Μικρασία ως ελληνικό έδαφος. Μάλιστα, ενώ την ιδέα συνέλαβε αρχικά το περιβάλλον του Βενιζέλου αμέσως μετά τις εκλογές του 1920, ο διορισμένος από τη φιλοβασιλική κυβέρνηση αρχηγός της στρατιάς της Μικράς Ασίας, στρατηγός Αναστάσιος Παπούλας, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές του 1922, απόσπασμα, εάν η κυβέρνηση είναι εναγκασμένη λόγω του αδιεξόδου στο οποίο ευρίσκεται το ζήτημα να εγκαταλείψει και να εκενώσει την Μικρά Ασία, παρακαλώ να μου επιτρέψει να ανακηρύξω την αυτονομία της Μικράς Ασίας, άλλος να με αντικαταστήσει. Κλείνει το απόσπασμα. Τελικώς προκρίθηκε από τη αντιβενιζελική κυβέρνηση στρατιωτική λύση και ο ελληνικός στρατός επιχείρησε το Μάρτιο του 1921 νέα προέλαση προς την Άγκυρα, καταλαμβάνοντας το Αφιόν Καραχισάρ στις 14 Μαρτίου, την Κιουτάχια στις 4 Ιουλίου, το Εσκίσεχίρ στις 6 Ιουλίου, το Τσάλ Ντάγκ στις 29 Οκτώβρου. Ο Κεμάλ Ιτάτο συνεχώς νικούσε ο ελληνικός στρατός, αλλά ο Κεμάλ Ιτάτο με μικρές απώλειες υποχωρούσε συνεχώς για να περισσώσει την πλειοψηφία των δυνάμεών του, πέρασε το Σαγκάριο και πήγε πέρα και έγινε φανερό ότι δεν μπορεί να συντριβεί, δεν μπορεί ο ελληνικός στρατός να φτάσει στην Άγκυρα, υποχώρησε σε οχυρωμένες θέσεις το Σαγκάριο. Όμως ακόμα και πριν γίνει προφανές ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί,
το αντιπολεμικό πνεύμα που διακατήχε την πλειοψηφία των λαϊκών τάξεων της παλιάς Ελλάδας παρέμενε ισχυρό, απαιτώντας να σταματήσει ο πόλεμος και να εγκαταληφθεί η ιμπεριαλιστική μικρασιατική εκστρατεία. Πέρα από την ακλογική ήττα του Βενιζέλου, που είναι η πιο απτή απόδειξη αυτού που σας είπα τώρα, στις 11 Δωδεκάτου του 2020, ενώ ακόμα η ελληνική εκστρατεία βρισκόταν στην νικηφόρα φάση της και το βιλαέτη του Αηδηνίου είχε de facto προσαρτηθεί στην Ελλάδα, διοργανώθηκε ογκώδη συγκέντρωση στην Αθήνα με αίτημα την απόρριψη από τα εδάφη που καταλήφθηκαν από τον ελληνικό στρατό με τη συνθήκη των Σευρών και με κεντρικό σύνθημα «Δεν τα θέλουμε». Η Πινελόπη Δέλτα, κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη, βασικού υποστηριχτή του Βενιζέλου, που διαπνεόταν από έντονο φιλοβενιζελισμό, έγραφε την ίδια μέρα στο ημερολόγιο της: «Με τι δικαίωμα η άμορφη αυτή αγέλη ρίχνει στη σκλαβιά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, με τι δικαίωμα παρετείται από ελληνικά μέρη, δεν τα θέλουμε. Ποιος σας ρώτησε αν τους θέλετε και με τι δικαίωμα πλακιώτες στενόψυχοι αποφασίζετε πως δεν θέλετε την ένωση της φυλής?» Αλλά και άλλες, άλλα πολλά ντοκουμέντα δείχνουν αυτή την κατεύθυνση. Ο πεθερός της βασίλισσας Ελισάβετ, την οποίαν θα κυδέψει το Βρετανικό κράτος μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας πρίγκιπας Ανδρέας, ο πεθερός, ναι, έγραφε στο φίλο του Ιωάννη Μεταξά από το μέτωπο, αυτός διοικούσε τη δεύτερη στρατιά, ο Ανδρέας, στο μέτωπο της Μικρασίας, το εξής: «Το γόητρον της ανωτέρας διοικήσεως εκλονίστη σοβαρός παρά το στρατεύματι. Τα παρά του τόν γραφέντα περί της επισκέψεως του διαδόχου εις το μέτωπον είναι αληθή κατά τούτο ότι εις αυχιόν σχεδόν ολόκληρος η τέταρτη μεραρχία τον υπεδέχθη με άγριας φωνάς περί απολύσεως. Όταν μάθουν οι στρατιώτες ότι απολύονται και ότι οι αξιωματικοί τους εμποδίζουν να φύγουν, θα μας δέσουν. Αν δεν μας σκοτώσουν, εν απολύτω δικαίω». Λοιπόν, κατέρευσε το μέτωπο, όπως ξέρουμε έγινε αυτό που έγινε. Μέχρι το τέλος, το ελληνικό κράτος επέμενε ότι εκπολιτίζει την Ανατολή. Σε κείμενο του Υπουργείου Εξωτερικών του 1922 διαβάζουμε το εξής: «Στο ελληνικό έθνος δια μίαν ακόμα φορά να αντίθεται υπό της ανθρωπότητος το μέγα και ιερόν έργον του εκπολιτισμού της Ανατολής. Η Ελλάδα εισήλθεν στη Μικρά Ασία ως η προφυλακή του ευρωπαϊκού πολιτισμού» κλπ. Την ίδια εποχή γινόντουσαν, για να συντομεύω, δεν θα τα αναφέρω, υπάρχουν πάρα πολλά ντοκουμέντα, γινόντουσαν φοβερές βιαιότητες ενάντια στον τοπικό πληθυσμό, τον τουρκικό πληθυσμό, ιδίως όταν ο ελληνικός στρατός υποχωρούσε, οπότε ήρθε η διαταγή, όπως λέει ένας φαντάρος στο ημερολόγιο του: «Καταστρέψατε διαπυρός και τελείως όλα τα χωρία τα οποία θα συναντήσετε και τα σκομοπόλεις, πυμνιοστάσια, νερομήλους, ανεμομήλους, κάθε εξοχικήν και απομονωμένη νοικία». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Βεβαίως όταν τελείωσε αυτός ο πόλεμος, η μεγάλη ιδέα ήταν ήδη τελειωμένη. Δεν ήταν τελειωμένος και δεν είναι τελειωμένος ο ελληνικός εθνικισμός. Και δεν είναι τελειωμένος και το βλέπουμε κυρίως, όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος ομιλητής, το βλέπουμε στο πώς εξελίσσεται σήμερα ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μέσα από την ελληνική κυρίως προπαγάνδα. Επομένως, ας τελειώσω με τη φράση ότι ο αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό πρέπει να είναι συχνός αγώνας ενάντια στον εθνικισμό και στον μιλιταρισμό, αγώνας για κατάργηση των στρατιωτικών συμφώνων και συνασπισμών, για έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα προφανή που υπερασπίζεται σήμερα η αριστερά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ και τους δύο συνομιλητές και όλους όσους παραβρισκόσαστε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με μια προτροπή και με μια διαπίστωση. Η προτροπή είναι: διαβάστε, συζητήστε,
σκεφτείτε για το 22. Είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα και για τη μετέπειτα διαμόρφωση του ελληνικού καπιταλισμού και του κράτους του, αλλά και για τη σημερινή συγκυρία και την αντιμετώπιση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Η διαπίστωση είναι ότι με τον Παναγιώτη και τον Γιάννη που προηγηθήκανε έχω πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικής συμφωνίας και αυτό μου επιτρέπει να πάω γρήγορα για να προλάβω και τον χρόνο σε κάποια σημεία, σε τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, η μεγάλη ιδέα ως προετοιμασία της καταστροφής. Ο στόχος της Ελλάδας των 5 θαλασσών και των 2 Ηπείρων. Ο Ξηρούκης, το εμβληματικό βιβλίο που έχει διαμορφώσει μια προηγούμενη γενιά αριστερών ανθρώπων και οργανωμένων στελεχών, το βιβλίο του για την κρασιατική καταστροφή, επιμένει να συνδέει τον επεκτατισμό ως σύμφυτο χαρακτηριστικό της αστικής τάξης και των σύγχρονων εθνικών κρατών που σχηματιστήκανε στα Βαλκάνια πριν από στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει δίκιο σε αυτή τη διαπίστωση. Σε μια άλλη κρίσιμη επέτειο, πριν από ένα χρόνο, που συζητάγαμε για το 1821, ο Γιάννης Ομιλιός στο βιβλίο που έβγαλε τότε, στήριξε τον ισχυρισμό ότι αυτό τον επεκτατισμό μπορεί να τον δει κανένας ως ιδεολογική κατεύθυνση, ακόμα και στα πρώτα κείμενα, στα πρώτα συγκροτητικά κείμενα του ελληνικού κράτους. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε έναν ιδεολογικό προσανατολισμό, σε ένα ρεύμα ιδεών και σε μια πρακτική εφαρμοσμένη πολιτική. Η μεγάλη ιδέα ως ορμητική πρακτική κατεύθυνση ταυτίζεται με τον Βενιζέλο, με την άνοδο στην εξουσία του βενιζελισμού, το ρεύμα δηλαδή του δημοκρατικού σε εισαγωγικά αντιμοναρχικού αστικού εξυγχρονισμού στην Ελλάδα αναλαμβάνει να υλοποιήσει πρακτικά την προετοιμασία της πολεμικής προσπάθειας και την ίδια την πολεμική προσπάθεια. Αυτό έχει συνέπειες που είναι τελείως διαφορετικές από τις εικόνες που έχουμε σήμερα. Αν κοιτάξει κανένας τα κείμενα, τη λογοτεχνία ή και τα πολιτικά κείμενα της εποχής, θα δει το μίσος του κόσμου απέναντι στο Βενιζέλο, μέσω της ταύτισης του Βενιζέλου με τον πόλεμο, θα επανέλθω σε αυτό παρακάτω, και κυρίως τα πολιτικά κείμενα της αριστεράς, θα βρει το μίσος των στελεχών της αριστεράς απέναντι σε αυτό το πολιτικό ρεύμα, που δεν έχει καμία σχέση με το συμφιλιωτισμό που ακολούθησε από τη δεκαετία του 70 και μετά, που λίγο πολύ η προοδευτική παράταξη εισαγωγικά διεκδικεί τη συνέχεια του βενιζελισμού και υπήρξαν και φωνές και μέσα στην αριστερά που διεκδικούν την αριστερά ως συνέχεια του βενιζελισμού και μπορεί έτσι όπως πάει τώρα και ο Αλέξης ο Τσίπρας να κατεβάσει και κάποιες τέτοιες καινούργιες φαϊνές ιδέες. Είναι εντυπωσιακές ορισμένες αναλογίες στην πολεμική προετοιμασία. Το 17 ο ελληνικός καπιταλισμός δανείστηκε για να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης του κράτους ένα ποσό που θεωρήθηκε εξωφρενικό. 100 εκατομμύρια φράγκα και αμέσως μετά 50 εκατομμύρια φράγκα. Τον επόμενο χρόνο ο Βενιζέλος δανείστηκε για εξοπλισμούς 700 εκατομμύρια φράγκα. Μέσα από αυτής της κλίμακας της πολεμικές δαπάνες, ο ελληνικός στρατός, ένας στρατός εμπειροπόλεμος, πολέμαγε από το 12 συνέχεια, εξοπλίστηκε, είχε απέκτησε υπεροπλία στην περιοχή και έγινε στην πραγματικότητα ο ισχυρότερος στρατός στην περιοχή. Σε αυτό το ρεύμα, τη μεγάλη ιδέα, το ιδεολογικό, μπορεί να διακρίνει κανένας εύκολα την υποκρισία. Την υποκρισία στις αντιφάσεις που έχει. Για παράδειγμα, δεν είναι πάντα ίδιο και πάντα έντονο το ενδιαφέρον για τους αλλήτρωτους αδελφούς. Το 17 ο Βενιζέλος, προσπαθώντας να τραβήξει τη Βουλγαρία στο πλευρό της Αντάντ, υπόσχεται στη Βουλγαρία από την Καβάλα μέχρι τη Δράμα, αδιαφορώντας για τις θελήσεις των ανθρώπων εκεί. Μοιράζουν εκτάσεις και πληθυσμούς μέσα στα πλαίσια
των πολιτικών και διπλωματικών του εισηγμών. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων την περασμένη εβδομάδα είχε μια παρουσίαση για τις αναμνήσεις των προσφύγων. Αναμνήσεις των προσφύγων παρμένες στη δεκαετία του 30. Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι πριν τον πόλεμο η συμβίωση των πληθυσμών στη Μικρά Ασία ήταν ειρηνική. Η φράση ενός πρόσφυγα που κλείνει το βιβλίο είναι ότι ο πόλεμος δημιούργησε την έχθρα ανάμεσα στους πληθυσμούς και όχι το αντίστροφο. Όχι η έχθρα, τον πόλεμο. Και βέβαια είναι πολύ σωστή και η παρατήρηση που έκανε ο Παναγιώτης ότι η μειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία δεν είναι από άποψη ταξικής τοποθέτησης, δεν έχει εικόνα καταπιεσμένης μειονότητας. Η συμμετοχή της στις δραστηριότητες της αστικής τάξης είναι πολλαπλάσια, είναι δυσανάλογη του αριθμητικού του ποσοστού μέσα στον πληθυσμό. Και βέβαια δεν μπορεί να γίνει ούτε κουβέντα για πλειοψηφία ακόμα και μέσα στη Σμύρνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βενιζέλος επιμένει πεισματοδός, στυλώνει τα πόδια σε κάθε πίεση για καταγραφή του πληθυσμού της Σμύρνης. Το αρνείται συστηματικά, διότι η εικόνα που θα έβγαινε θα ήταν διάψευση των ισχυρισμών της μεγάλης ιδέας. Και μια ακόμα μου παρατήρηση είναι ο τυχοδιοκτικός χαρακτήρας και πόσο γνωστός ήταν εκ προημίου. Αναφερθήκανε και οι δύο συνομιλητές νωρίτερα στο Μεταξά, ο οποίος πραγματικά είναι σοκαριστική η πρόβλεψη. Δηλώνει ότι δεν θα αρκεστούμε στην κατάληψη της Σμύρνης. Δεν θα είναι δυνατόν να κρατήσουμε τη Σμύρνη. Ο πόλεμος θα εξελιχθεί σε πόλεμο σε όλη τη Μικρά Ασία. Και εκεί τα πληθυσμιακά δεδομένα και η έκταση είναι τελείως εκτός των δυνατοτήτων του ελληνικού στρατού και του ελληνικού καπιταλισμού. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αρπακτική τάση που δηλώνει η μεγάλη ιδέα αποδείχθηκε ισχυρότερη από κάθε πρόβλεψη και στα δύο στρατόπεδα, και στο φιλοπόλεμο βενιζελισμό που καθοδήγησε αυτή την πορεία, αλλά και στους μοναρχικούς που υποσχέθηκαν ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο και στην πραγματικότητα όχι μόνο τον συνέχισαν αλλά και τον κλιμάκωσαν, καθοδηγώντας την εκστρατεία προς την Άγκυρα και το Σαγκάρι. Υπάρχει εδώ μια κυριολεκτικά σοκαριστική αναλογία με τη σημερινή συγκύρια. Πρώτον, προβάλλει μια καινούργια, μια νέα μεγάλη ιδέα. Η κυριαρχία ναυτική και ενεργειακή στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης υποκριτική. Θα έλεγα πιο υποκριτική, γιατί τουλάχιστον η παλιά υποκρισία της μεγάλης ιδέας αναφερόταν σε πληθυσμούς, σε ανθρώπους δηλαδή. Εδώ είναι τελείως καθαρό ότι μιλάμε για δουλειές. Μιλάμε για πετρέλαια, μιλάμε για ναυτικό έλεγχο, μιλάμε για τέτοιου είδους ιστορίες. Και η στήριξη τάχα μου στο διεθνές δίκαιο είναι σαφές, δεν θα μπω σε καμιά συζήτηση για το διεθνές δίκαιο. Όσοι λένε, για παράδειγμα, ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι αυτονόητο δικαίωμα που μάλιστα μπορεί να γίνει και μονομερός του ελληνικού κράτους, την ίδια στιγμή στα δυτικά της χώρας, στα εύκολα νερά του Ιόνιου, η ρύθμιση των 12 μιλίων έγινε μετά από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεις με την Ιταλία, οι οποίες μάλιστα καταλήξανε σε πολύ σημαντικές εξαιρέσεις της κυριαρχίας στα 12 μίλια. Η δε διαπραγμάτευση με την Αλβανία για τον ορισμό των χωρικών υδάτων έχει φτάσει σε αδιέξοδο και θα παραβρεθεί στη Χάγη. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ευκολίες, μονομερή δικαιώματα και τέτοιου είδους ιστορίες. Αυτή η κατεύθυνση υποστηρίζεται από εξοπλισμούς ανάλογους. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το βάρος που συσσωρεύει πάνω στην εργαζόμενη πλειοψηφία το πρόγραμμα φρεγάτες Ραφάλ και F-35 που έρχονται. Το οποίο είναι πέρα από κάθε πρόβλεψη για τις κοινωνικές ανάγκες κτλ. Και συνδυάζει και τον τυχοδιοκτισμό. Όλοι οι διαπραγματευτές του ελληνικού κράτους στους διεθνείς οργανισμούς γνωρίζουν ότι
τα αιτήματα που προβάλλονται σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο είναι μαξιμαλιστικά. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτά να επιβληθούν με μονομερείς ενέργειες έξω από πόλεμο. Θα κλείσω αυτό το πρώτο σημείο. Εμένα μου αρέσει να παρακολουθώ τα φιλομιλιταριστικά εθνικιστικά site. Υπάρχει ένας γκουρού, ένας απόστρατος που αρέσκεται στο να αναλύει τα εξοπλιστικά συστήματα και ο οποίος υποστηρίζει προληπτικό πολεμικό πλήγμα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Αυτός λοιπόν την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε το Γενικό Επιτελείο μετά από κάτι ιστορίες που γίνανε με λοκαρίσματα τουρκικών αεροσκαφών στον διεθνή αέριο χώρο, ότι ο πόλεμος, εάν γίνει, δεν θα είναι PlayStation μεταξύ των πιλότων στους ουρανούς του Αιγαίου. Ότι τα οπλικά συστήματα που υπάρχουν και στις δύο όχθες, μας προειδοποιεί η Ουκρανία ποια θα είναι η συνέπεια. Θα μετατρέψουν σε ερείπια, το λέω κατά λέξη, θα μετατρέψουν σε ερείπια πολλές πόλεις, εργοστάσια και υποδομές και στις δύο χώρες. Αυτά είναι τα διακυβεύματα. Ζήτημα δεύτερο που θέλω να πω δύο λόγια. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και όλη η επιδίωξη της επιβολής είναι ολοφάνερο ότι έγινε στο πλευρό των μεγάλων δυνάμεων. Αναφερθήκανε και οι δύο προηγούμενοι συνομιλητές. Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανένα στην Μικρασιατική Εκστρατεία παρά ως τμήμα του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ζήτημα που είναι στο τραπέζι είναι η διανομή της Λίας της καθαρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το ζήτημα αυτό έχει γίνει πολύ πιο σημαντικό από τον παράγοντα στον οποίο αναφέρθηκε ο Παναγιώτης, το πετρέλαιο ως στρατηγική σημασίας προϊόν για το μέλλον του καπιταλισμού και άρα η κάθετη αύξηση της στρατηγικής σημασίας της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής. Οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση όταν αρχίζει η Μικρασιατική Εκστρατεία. Έχουν σοβαρή ανάγκη από έναν ισχυρό local partner, το τοπικό συνεργάτη και κυρίως από έναν ισχυρό στρατό στην περιοχή. Γιατί και οι δύο, σημαντικές, και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έχουν περάσει, αναφέρθηκε ο Γιάννης στην Καλλίπολη, οι Εγγλέζοι στην Καλλίπολη είχαν πολύ μεγάλες απώλειες. Οι δε Γάλλοι, σε ένα επεισόδιο το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, στην εκστρατεία, στην Κριμαία, είχαν όχι μόνο απώλειες, αλλά είχαν μια εμπειρία που τους προειδοποιούσε για σοβαρότερους κινδύνους. Τις εξεγέρσεις στο στρατό και στο ναυτικό που συμβήκανε στην Κριμαία και άρα είχαν ανάγκη να πασάρουν τμήμα της βρώμικης δουλειάς σε ένα τοπικό ισχυρό στρατό. Αυτό το ρόλο αναθέσανε στο ελληνικό κράτος και στον ελληνικό στρατό, δίνοντας ένα συγκεκριμένο αντίτιμο. Τις μεγάλες υποσχέσεις που έδωσε η συνθήκη των Σεβρών, αλλά και τα κεκτημένα, παρότι μεσολάβησε η ΙΤΑ του 22, τα μεγάλα κέρδη της συνθήκης της Λοζάνης, στην οποία η ελληνική πλευρά συμμετέχει από την πλευρά των νικητών που υπαγορεύει τους όρους. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σήμερα λέμε ότι η Τουρκία επιχειρεί να αναθεωρήσει τη Λοζάνη. Από αυτό τον κύκλο το ελληνικό κράτος βγαίνει έχοντας αυξήσει και την έκταση και τον πληθυσμό του και έχοντας επιβάλει μια εθνική ομογενοποίηση με τρόπους που θα πω αμέσως παρακάτω, που είναι μια βασική προοπτική, μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Έχοντας πει όμως ότι η Μικρασιατική Εκστρατεία έγινε εφικτή μόνο στο πλευρό των μεγάλων δυνάμεων, λέγοντας το πλευρό, δεν πρέπει να κατανοούμε ότι το ελληνικό κράτος ήταν πιόνι. Ήταν ουδέτερο, άβουλο, υποχείριο των μεγάλων δυνάμεων. Η πραγματική ιστορία δεν είναι έτσι. Αναφερθήκανε και οι δύο συνομιλητές προηγούμενα στην εσωτερική σύγκρουση, στο διχασμό. Οι δύο βασικές μερίδες της κυρίαρχης τάξης συγκρουστήκανε πάνω σε μια πρόβλεψη. Ποιος ήταν ο νικητής του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Δεν ήταν υποχείρια, ήταν δρόντα υποκείμενα που χρειαζόντουσαν προβλέψεις για να χτίσουν συμμαχίες και να επιχειρήσουν με ανάλογο τρόπο τη Λία. Και ταυτόχρονα είναι πολλά τα σημεία
πολλά τα σημεία και πολλές φορές πολύ προκλητικά, που επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα στις μεγάλες δυνάμεις. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, έχοντας την εξουσιοδότηση να αστυνομεύσει για μια πενταετία τη Σμύρνη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχε καταλάβει όλο το Σαντζάκιτζι, την περιφέρεια της Σμύρνης και μεγάλα τμήματα των δύο γειτονικών περιφερειών. Είχε καταλάβει δηλαδή πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτήν για την οποία είχε εξουσιοδότηση. Αποβιβάστηκε στη Σμύρνη με γραμμή υποτίθεται και από τον Βενιζέλο και εξουσιοδότηση στον αρμοστή της Σμύρνης, τον Στεργιάδη, να εξασφαλίσει την τάξη, την ησυχία και την ειρηνική συμβίωση με το τουρκικό στοιχείο. Αυτό που έγινε είναι ακριβώς το ανάποδο. Εξαπολύθηκε ένα κύμα αγριότητας για το οποίο ο Βενιζέλος υποχρεώθηκε να κάνει στρατοδικία. Υποχρεώθηκε να εκτελέσει κόσμο. Υποχρεώθηκε να ρίξει ισόβια. Προφανώς τα έριξε τους από κάτω και δεν άγγιξε τους από πάνω, ούτε μητροπολίτες, ούτε μεγάλους αξιωματικούς, ούτε... Αλλά η αγριότητα ήταν στοιχείο ότι εμείς τώρα ήρθαμε και θα εκαθαρίσουμε εδώ την κατάσταση. Ακριβώς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα τελεσμένα. Για δε την εκστρατεία στην Άγκυρα υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι πιεστήκανε για να πάνε και η άλλη είναι ότι διαβλέποντας τον κίνδυνο μιας ειρήνευσης και συμβιβασμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και του Κεμάλ, επιχειρήσανε να δημιουργήσουν συνθήκες μετατροπής του πολέμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του ελληνικού στρατού από τη μία απέναντι στο στρατό του Κεμάλ, με ερώτημα το ποιος θα συντρίψει ποιον. Μέσα από αυτή την πορεία έμειναν μετέωροι. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να θυμηθούμε και στην αναλογία με το σήμερα, θα πω μετά. Οι μεγάλες δυνάμεις κατοχύρωσαν τα δικά τους κέρδη από το κλάδεμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αμέσως μετά αποδείχθηκε ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ήταν μια λίγο συμμαχία. Υπήρχαν σοβαρότερες αντιθέσεις, είπε ο Γιάννης κάποια πράγματα, μεταξύ τους. Και διαπιστώνοντας την αντοχή και την ανωδική πορεία του Κεμάλ, στράφηκαν με ρεαλισμό προς τη σταθεροποίηση της κατάστασης και στην προσπάθεια να ενσωματώσουν τις πραγματικότητες της νέας εξουσίας στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο πραγματικός συσχετισμός δύναμης ήρθε στην επιφάνεια και αυτό είχε σαν συνέπεια την κατάρρευση του ελληνικού στρατού που βρισκόταν ήδη στα βάθη της Ανατολίας. Εδώ χρειάζεται να πει κανένας κάποια πράγματα για τους πρόσφυγες. Το ένα είναι, και είναι ο Παναγιώτης Ολίλης επιμένει στα σχετικά κείμενα και καλά κάνει, ότι είναι μια απίστευτη πράξη ντροπής το πως ο στρατός με την ηγεσία του μπροστά φρόντισε να σώσει το τομάρι του αφήνοντας τελείως αβοήθητους τους πρόσφυγες. Το τελείως αβοήθητους δεν είναι ακριβές. Υπάρχουν αποφάσεις που δείχνουν ότι απαγορεύτηκε για ένα χρονικό διάστημα κάθε διαφυγή των προσφύγων από τον ελληνικό στρατό. Και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα εδώ, αλλά και για να παραμείνουν εκεί, ώστε να παραμένει η αξίωση για μελλοντική ευκαιρία. Και η δεύτερη πτυχή είναι το τι έγινε μετά. Η ανταλλαγή των πληθυσμών συμφωνήθηκε, δεν είναι τμήμα της συνθήκης της Λοζάνης που εγκρίθηκε από όλους τους παρόντες. Μεγάλες δυνάμεις δεν μπήκαν σε αυτό. Είναι ένα ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και οι δύο χώρες δηλώνουν ότι επιθυμούν να ομογενοποιήσουν τον πληθυσμό τους και συμφωνούν σε μια αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών. Αυτό το αμοιβαίο είναι ειρηνικό όταν συζητάει ο Βενιζέλος με τον Ατατούρκ, αλλά δεν είναι καθόλου ειρηνικό το τι συνέβη από κάτω, το πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υποχρεωθήκαν να φύγουν από εδώ και από εκεί. Και το πρωτόκολλο έχει μια τελευταία παράγραφο που και οι δύο χώρες δηλώνουν ότι θεωρούν οριστική και αμετάκλητη την ανταλλαγή των πληθυσμών. Όταν αυτό έγινε γνωστό στην Αθήνα, υπάρχουν οι πρώτες διαδηλώσεις των προσφύγων, οι οποίοι μέχρι τότε θεωρούσαν ότι είναι προσωρινή η συμφορά που τους έχει βρει και ότι θα τους επιτραπεί να γυρίσουν στα σπίτια τους. Όταν διαπιστώνουν το οριστικό της ανταλλαγής, είναι οι πρώτες συγκρούσεις με τους Βενιζελικούς.
Συμπερασματικά λοιπόν και τρέχω, δεν πρόκειται για απελευθερωτικούς πολέμους, πρόκειται για επεκτατικούς κατακτητικούς πολέμους, οι οποίοι, επιτρέψτε μου και μια δευτερεύουσα παρατήρηση, πέρα από τα δεινά που συσσόρευσαν στους εργαζόμενους και στους πληθυσμούς και στις δύο χώρες, είχαν και μια άλλη σημαντική συνέπεια. Έσπρωξαν δεξιά το πολεμικό κλίμα και η γραμμή του ελληνικού κράτους και του ελληνικού στρατού, έσπρωξε προς τα δεξιά τη διαδικασία διαμόρφωσης του εθνικού δημοκρατικού στην αρχή και σε εισαγωγικά κινήματος στην Τουρκία. Ο Κεμάλ ηγεμόνευσε και κατέληξε εκεί που κατέληξε, οργάνωσε και τις σφαγές του και τις εθνοκαθάρισης του κτλ, έχοντας τη δυνατότητα πρώτα να καθαρίσει τις σχέσεις με τους Τούρκους αγρότες, τους πράσινους αντάρτες όπως τους αναφέρει ο Παναγιώτης σε ένα κειμενό του, και να σπάσει τη σχέση του με την αριστερά και να αρχίσει τις διώξεις και τα σχετικά. Σε αυτό το ζήτημα, στην αναλογία με το σήμερα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η σύγχρονη μεγάλη ιδέα στηρίζεται μόνο ως τμήμα της πολιτικής των σύγχρονων μεγάλων δυνάμεων. Μόνο στα πλαίσια του άξονα με το κράτος του Ισραήλ, μόνο στα πλαίσια των αμυντικών τάχαμου συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Γαλλία, μπορεί να τίθεται σε συζήτηση το θέμα ότι η νησίδα Στρογγύλη νότια του Καστελόριζου, 1,5 μίλια από τις τουρκικές ακτές, θα έχει μεγαλύτερη επίρρεια στη διανομή των ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου από ότι οι τουρκικές ακτές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιβάλλει κανένας αυτό το πράγμα. Μόνο στηριγμένος στις μεγάλες δυνάμεις. Και η ιστορία του 22 μας προειδοποιεί ότι αυτές οι στηρίξεις είναι πολύ σαφρές. Το τρίτο μου ζήτημα, ακόμα πιο τρέχοντας, μόνο σε τίτλους, η αντίσταση στον πόλεμο. Κατά τη γνώμη μου, ακόμα και μεταξύ μας είναι υποτιμημένη και σε αυτό χρειάζεται να δουλέψουμε. Χρειάζεται ιστορική δουλειά, χρειάζεται γράψιμο και χρειάζονται και συζητήσεις. Αναφέρθηκα στην αρχή στο μίσος του κόσμου απέναντι στο Βενιζέλο. Στη βάση αυτού που λέμε δημοτικό τραγούδι, στα μυρολόγια, είτε της Μάνης είτε της Ηπείρου, είναι ένα θέμα. Οι κατάρες και τα αναθέματα στο Βενιζέλο. Αυτά είναι τα μυρολόγια των αρχών του 20ου αιώνα. Αυτή η αθόρμητη τάση πολύ γρήγορα πέρασε σε απεργίες και άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Οι χείρες από τον πόλεμο, οι συγγενείς που μαθαίνανε ή που ζητάγανε να μάθουν κτλ. Αναφέρθηκε ο Παναγιώτης στα ζητήματα των απεργιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το δεύτερο στοιχείο. Σιγά σιγά αυτό το αυθόρμητο ερχόταν σε επαφή με πιο συνειδητά πράγματα. Η εκστρατεία στην Κριμαία υπήρξε κρίσιμη για τη συνέχεια στον ελληνικό στρατό. Εκεί ο Πουλιόπουλος μετά στις αναμνήσεις του λέει ότι το πόλεμος κατά του πολέμου το έμαθε στην Κριμαία. Του ήρθε από την Κριμαία. Οι δύο μεραρχίες του ελληνικού στρατού χρησιμοποιηθήκαν για τη συντριβή των Γάλλων στασιαστών στρατιωτών και στην Οδυσσό και στη Σεβαστούπολη. Η μειονότητα εκεί είχε μια ηγεσία η οποία υποδέχτηκε τις δύο ελληνικές μεραρχίες μεταβαίων και κλάδων, αλλά είχε και ένα κόσμο ο οποίος ήταν οργανωμένος αλλού. Οι Μπολσεβίκοι της Κριμαίας, της ελληνικής μειονότητας, που βγάζαν εφημερίδες, προκηρύξεις, παίξαν ένα σημαντικό ρόλο στο να τεθεί στο στρατό το ερώτημα «Γιατί πολεμάτε? Γιατί είσαστε εδώ?» στα ελληνικά. Αυτή η διαδικασία αρχίζει να εμφανίζει ένα φαινόμενο το οποίο είναι κρυμμένο, αποθυμένο και οφείλουμε να το αναδείξουμε και να το ερευνήσουμε. Ανυπότακτοι και λιποτάκτες. Δεν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση στην οποία τα νούμερα ως ποσοστά να φτάσανε σε τέτοια επίπεδα. Το Γενικό Επιτελείο δηλώνει: εγώ κάλεσα τις κλάσεις τάδε, τάδε και τάδε. Περίμενα 100.000 άντρες, μου ήρθαν 13. Πού είναι οι υπόλοιποι? Λιποτάκτες από τη Μικρά Ασία στα βουνά της Ρούμελης. Υπάρχουν δεκάδες αναφορές αξιωματικών και του επιτελείου
που λένε ότι η λιποταξία ήταν ένας από τους παράγοντες της ΙΤΑΣ. Η λιποταξία είναι αθόρμητη, επικίνδυνη για αυτόν που την κάνει και για το στρατό, μορφή αντιπολεμικής δράσης. Όμως από ένα σημείο και μετά αρχίζει το συνειδητό. Έχει δίκιο ο Παναγιώτης για τη στάση του ΣΕΚΕ στην πρώτη. Είναι συγχυσμένη και αριστερής εκδοχής του φιλομοναρχισμού στο πώς λέει το κάτω πόλεμος. Σταδιακά όμως υπάρχει μια πορεία. Όπου διαμορφώνεται, το κρίσιμο σημείο της είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα γενιά στελεχών. Διαμορφώνεται καταρχήν στο μέτωπο. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να προφέρουμε το όνομα Παντελής Πουλιόπουλος. Δεν γίνεται. Είναι ο συγγραφέας των προκηρύξεων, είναι ο συγγραφέας των εφημερίδων, είναι η ψυχή των επιτροπών φαντάρων στο μέτωπο. Όχι μόνος του. Μια νέα γενιά στελεχών. Παρεμπιπτόντως συλληφθήκανε την παραμονή της κατάρρευσης του μετώπου. Παραπεθήκανε στο στρατοδικείο με κατηγορίες, είναι σαφές ότι θα είχαν εκτελεστεί. Σωθήκανε μόνο επειδή κατέρευσε το μέτωπο. Γυρνώντας, βρίσκουν την ίδια γενιά στελεχών εδώ, μέσα στην πολιτική κρίση που αντιμετώπιζε το ΣΕΚΕ, να έχει διαμορφωθεί μια νέα γενιά στελεχών που έλεγε δεν είναι αντιμετώπιση αυτή. Πρέπει να συνδέσουμε το ΣΕΚΕ με τη διεθνή. Δεν είναι τυχαίο ότι το συνέδριο, το οποίο μετονόμασε το ΣΕΚΕ σε ΚΚΕ και έκανε την αίτηση εγγραφής του νέου κόμματος στην Τρίτη Διεθνή, εξέλεξε ως γραμματέα του τον Παντελή Πουλιόπουλο. Εδώ είναι μια παράδοση ολόκληρη και με αυτό κλείνω, η οποία χάθηκε. Σε ένα βαθμό. Αλλά χάθηκε. Από δύο βασικές πιέσεις. Η μία στην προοδευτική παράταξη, το βάρος του βενιζελισμού. Όποιος θυμάται το 70 και τον Ανδρέα Παπανδρέου να αγορεύει επ' αυτού. Λες και ήταν ένας πρώιμος σοσιαλιστής ο Βενιζέλος. Και μέσα στην κομμουνιστική αριστερά το βάρος της εθνικαπελευθερωτικής στρατηγικής του Ζαχαριάδη που γυρνώντας κατά πίσω έσβηνε όλο και περισσότερο τις παλιές εκτιμήσεις για τον πόλεμο και το χαρακτήρα του και άφηνε ανοιχτό το περιθώριο. Στη δική μου τη γενιά των αριστερών στελεχών ήταν συνηθισμένο να βρίσκεις ανθρώπους ενταγμένους σε εκδοχές της κομμουνιστικής αριστεράς που σου λέγανε Βαλκανική πόλεμη, εθνικαπελευθερωτική πόλεμη. Εθνικαπελευθερωτική. Υπάρχει μια αντιστροφή αυτής της κατάστασης. Όλη η αριστερή ιστοριογραφία, συμπεριλαμβανομένων και τμημάτων της δουλειάς που γίνεται στο ΚΚΕ, ξαναγυρίζει να αναδείξει αυτή τη χαμένη παράδοση. Δεν αρκεί. Θέλει πιο γρήγορα, πιο βαθιά, πιο σοβαρά. Ο λόγος που εμείς επιμένουμε ότι δεν μπορεί κανένας να σβήσει το όνομα Παντελής Πουλιόπουλος, δεν είναι το όνομα Παντελής Πουλιόπουλος. Είναι η πολύτιμη δράση μιας γενιάς αντιπολεμικών στελεχών που έκτισε ταυτόχρονα τη σχέση ανάμεσα στο αντιπολεμικό κίνημα, την επαναστατική στρατηγική, το μαρξισμό, το τι τύπου κόμμα χρειαζόμαστε και έκανε τα πρώτα βήματα της Κομιντέρν στην Ελλάδα. Αυτή το να σταθούμε ικανοποιητικά απέναντι στα πολιτικά καθήκοντα, είπε ο Παναγιώτης, είπε ο Γιάννης, που θέτει η συγκυρία σήμερα. Γιατί οι αναλογίες σήμερα με την προ του 22 κατάσταση και στην περιοχή με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και με την προ του 14 κατάσταση σε όλο τον κόσμο, είναι αναλογίες κυριολεκτικά σοκαριστικές. Και γι' αυτό, σύντροφοι, πρέπει να μπούμε στην πρίζα και να δουλέψουμε όλοι